στο monitor. Το κινητό μου, κάθεσε! Αυτό που ακούγεται τι είναι? Oh, επιτέλους! Καλώς ήρθατε! Τρόμαξες! Περίμενε! Καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά πίσω στο κανάλι μου! Στο κανάλι μου! Κάπως αλλιώς δεν το έλεγα. Άβολο! Καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά πίσω στο κανάλι μου και αυτή τη φορά είμαι με το τρίο Στούντζ. Με το όχι. Ναι. Εμείς είμαστε το τρίο Στούντζ. Άβολο! Με τις αδερφές Κατσάμπα! Κατσάμπα! Λοιπόν, παιδιά, διανύουμε μία πολύ δύσκολη περίοδο. Βέβαια, εγώ το λέω λίγο χαζά τώρα και γελαστά, επειδή πριν γελούσαμε. Λοιπόν, διανύουμε μία περίεργη περίοδο όπου είμαστε όλοι σε καραντίνα, είμαστε όλοι κλεισμένοι. Μπορείτε να μιλάτε κι εσείς, αν θέλετε. Εντάξει, στη διακόψουμε. Είμαστε όλοι λοιπόν σε καραντίνα, πρέπει να μείνουμε όλοι στο σπίτι. Και μιας και μου δίνεται ευκαιρία, θα ήθελα να σας ζητήσω να μην. Τώρα που λέμε ότι μένουμε στο σπίτι μας, δεν χρειάζεται να βγαίνουμε στις παραλίες και να είμαστε 800.000 άνθρωποι μαζεμένοι και συνοστισμένοι. Διάβασα ότι γενικά ο ιός υπάρχει στον αέρα, στην ατμόσφαιρα για 3 ώρες, οπότε το να είμαστε μαζεμένοι σε εξωτερικούς χώρους δεν διαφέρει από το να είμαστε μαζεμένοι σε κλειστούς χώρους. Οπότε αν θέλουμε να βγούμε έξω και να πάρουμε αέρα μόνο κάπου που δεν θα έχει άλλους ανθρώπους, σε κάποιο βουνό, σε κάποια θάλασσα. Γενικά όμως να μην έχει κόσμο, δηλαδή ο συνοστισμός της παραλίας δεν ωφελεί πουθενά. Κλείνουμε εδώ την παρένθεση. Επειδή είμαστε λοιπόν όλοι μας μόνοι στα σπίτια και βαριόμαστε και δεν έχουμε τι να κάνουμε και πιστεύω ότι γενικά θα έρθουν και οι επόμενες μέρες θα είναι ίσως και λίγο πιο βαρετές, είπαμε να κάνουμε ένα βίντεο. Να είμαστε όλοι μαζί παρέα, να ενώσουμε τις μοναξιές. Να βαριόμαστε όλοι μαζί παρέα, να μην βαριέστε μόνοι σας. Και σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, τι μπορώ να κάνω και εδώ θέλω και τη βοήθειά σας. Μπορείτε από κάτω στα σχόλια να μου δώσετε ιδέες για τα επόμενα βίντεο. Σκέφτηκα λοιπόν ότι όλοι θα θέλαμε να είμαστε μια μεγάλη παρέα και να κάνουμε κουσκούς και να λέμε τα προβλήματά μας και να λύνουμε τα δράματά μας και να συζητάμε τα προσωπικά μας. Οπότε σκέφτηκα να γίνουμε μια παρέα εδώ με τον Φιέφ και εδώ με τις αδερφές Κατσάμπα και να λύσουμε τα δικά σας. Ναι, και να λύσουμε τα δικά σας προβλήματα, τις δικές σας απορίες και τα ερωτικά δράματα. Έχω ζητήσει λοιπόν να μου στείλετε τα μηνύματά σας και πάμε να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Λοιπόν, ξεκινάω από την πρώτη ερώτηση, η οποία λέει: μου λείπει το αγόρι μου, δεν ξέρω πώς θα την παλέψω τόσες μέρες. Αχ, και εμένα μου λείπει το αγόρι που δεν έχω. Και εμένα κλείσει μου πάρα πολύ μου λείπει. Λοιπόν, η αλήθεια. Βίντεο κλείσει, πολύ βίντεο κλείσει, παιδιά γενικά. Και με τις φίλες μας και με όλους. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι εγώ τώρα που σκέφτομαι. Όπως βρισκόμαστε εμείς, έτσι μπορείτε να βρίσκεστε με το αγόρι σας. Τώρα, αυτό που πρέπει όμως να γίνεται και αυτό που θα πρέπει να προσέχουμε είναι να μην έχουμε επαφές άλλες. Δηλαδή και το αγόρι σας, αν είστε 100% σίγουροι ότι δεν έχει άλλες συναναστροφές όπως και εσείς, τότε μπορείτε να βρίσκεστε. Δεν έχει κάποια διαφορά, θεωρώ. Έτσι δεν ναι. είναι. Απλά να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε συγκεκριμένο κύκλο επαφών. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, βρισκόμαστε οι τρεις μας και με κανέναν άλλον άνθρωπο. Η επόμενη ερώτηση λέει: πώς γίνεται τη μία μέρα να ψάχνεις σαν τρελός και την επόμενη να εξαφανίζεται? Γιατί? Όταν βρεις την απάντηση, μην ξεχάσεις να τη στείλεις στη Σύση, γιατί θέλουμε και εμείς να μάθουμε. Έχουμε πει και σε προηγούμενα βίντεο ότι είναι ηλίθια τα άτομα. Δεν καταλαβαίνετε τι σας γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πιστεύω ρε παιδιά, και το έχουμε πει και στο προηγούμενο βίντεο, ότι όταν κάποιος θέλει, έχει την ανάγκη να είναι μαζί σου, έχει την ανάγκη να επικοινωνεί μαζί σου. Οπότε το να εξαφανίζεται μου δείχνει εμένα προσωπικά ότι δεν τρελαίνεται και ιδιαίτερα για σένα. Ότι απλά χαζολογάει και περνάει την ώρα του. Ναι, ισχύει. Ή γύρισε η πρώην του. Ή μπορεί απλά να έχει και, δηλαδή παράλληλα. Έχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει. Ναι, παράλληλα με σένα να έχει αντίστοιχα και άλλες κοπέλες. Στις οποίες να συμπεριφέρεται το ίδιο. Ή να έχει σχέση. Μπορεί και αυτό. Είναι ευελπίδων και τους έχουν κλείσει μέσα. Ήταν να βρεθούμε αυτές τις ημέρες. Ναι. Άβολο! Λοιπόν, μου έχετε στείλει πολλές κοπέλες οι οποίες έχετε σχέση. Αυτό που συμβαίνει, θα μιλήσω εγώ. Κατά καιρό! Είναι ανεπίτρεπτο! Μ' αρέσει που με διακόπτει. Για πες. Λοιπόν, αυτό που δεν το κάνω και ποτέ άλλωστε. Έτσι κι αλλιώς, ας το κάνω μια φορά κι εγώ άνθρωπος είμαι. Αυτό που συμβαίνει είναι ανεπίτρεπτο γιατί οι εξωματικοί μενοβγαίνουν από τα μέσα. Μπορεί να κολλήσει εξωματικός, μπορεί να μπει μέσα μετά. Είμαι τότε που τα ξέρω,
τα ψυχαριστήκα και πήγα πόσα πολλά δεν ξέρεις. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ τώρα είναι ότι πολλές κοπέλες μου λέτε, μου στέλνετε αντίστοιχα μηνύματα. Θα πρέπει να κάνετε υπομονή. Το καλό είναι ότι σίγουρα θα είναι ασφαλής μέσα μαζεμένοι. Mm. Δηλαδή το κάνουν για να τους προφυλάξουν. Και αυτοί και εσείς. Αλλά υπομονή και πολύ βίντεο κλίση, παιδιά. Πολύ βίντεο κλίση, παιδιά. Ήτανε να δώσω σήματα και οδήγηση πριν το Πάσχα και τώρα δεν μπορώ και στεναχωριέμαι. Γενικά ήταν όλοι να κάνουν πάρα πολλά πράγματα, παιδιά, αλλά δεν μπορούν να γίνουν. Δεν είναι ισχυρό να γίνουν. Να παντρευώσουν, αυτό δεν είναι το χειρότερο. Καλά, εγώ έχω γνωστή που συνέβη αυτό. Και ακυρώνω το γάμο. Γενικά, να ξέρετε ότι όλοι μα όλοι έχουμε κάτι το οποίο είχαμε προγραμματίσει και το οποίο βγήκε εκτός προγράμματος. Από ταξίδι μέχρι πάρτι μέχρι οτιδήποτε. Απλά θα πρέπει να κάνουμε υπομονή και να σκεφτόμαστε ότι αυτό είναι μια μικρή θυσία που μπορούμε να κάνουμε. Πες και αυτό που είπες πριν, σώσουμε... πάρα πολύ σωστό με τους προγόνους. Διάβασα ένα story το οποίο έλεγε ότι οι παππούδες μας κλήθηκαν, ας πούμε, να πάνε στον πόλεμο για να σώσουν εμάς, οπότε εμείς πρέπει να μείνουμε απλά στο σπίτι για να σώσουμε αυτούς. Άρα αυτό που έκαναν αυτοί είναι πολύ μεγαλύτερη θυσία από αυτό που μας ζητάτε τώρα να κάνουμε. Λοιπόν, είμαστε και οι δύο εγωιστές, αλλά τον σκέφτομαι. Να μην είστε εγωιστές, ειδικά όταν δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι, το θεωρώ πολύ μεγάλη βλακεία. Και όλα θα φτιάξουμε. Λοιπόν, stay strong! Ο πρώην μου, το αποθυμένο μου μετά από σχεδόν 6 χρόνια χωρισμού, με θέλει σαν τρελός. Πρώτη φορά είναι τόσο αποφασιστικός και εγώ είμαι σε σχέση, ο οποίος μου παραμελεί λίγο, ο καινούριος. Δεν θέλω να χωρίσω, αλλά πώς θα τελειώσω αυτό το αποθυμένο. Να πω. Να μην χωρίσεις για κανέναν άλλο λόγο, εάν δεν είναι ευθύνη της σχέσης αυτής που έχεις τώρα, δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι αν ήταν ανάξιζε τον κόπο, θα είχε κάνει την εμφάνισή του πολύ νωρίτερα. Το πιο πιθανό είναι ότι σε θέλει πίσω κιόλας επειδή έχεις σχέση. Να. Δεν ξέρω αν το έχεις σκεφτεί αυτό, αλλά έτσι είναι. Να χωρίσεις επειδή σε παραμελεί, βεβαίως να χωρίσεις. Άμα το συνεχίσει και δεις ότι δεν πάει, να χωρίσεις. Αλλά μέχρι εκεί. Ναι, και εγώ συμφωνώ. Όχι για άλλον, όχι. Και εγώ αν πιστεύω ότι είναι εκτιτικοί οι άντρες και ότι γενικά όταν καταλαβαίνουν ότι χάνουν το κτήμα τους εντός εισαγωγικών. Τότε τους βγαίνει ο εγωισμός. Γενικά εγώ όπως είπα και στην προηγούμενη ερώτηση, προτείνω να πάρεις το χρόνο σου και να σκεφτείς και γιατί αυτός έχει επιστρέψει, αλλά και γιατί εσένα σε προβληματίζει αυτό. Δηλαδή προφανώς για να σκέφτεσαι τον πρώην σου και για να σε συγκινεί όλη αυτή η κίνησή του και να σε προβληματίζει, πάει να πει ότι κάτι γενικά δεν πάει καλά ίσως στην τωρινή σου σχέση. Δες δηλαδή και σίγουρα το τι ήθελες από, και τι θέλεις από τον πρώην σου, αλλά και τι θέλεις από την τωρινή σου σχέση και τι σου λείπει. Τι θα γίνει με το θέμα των Πανελληνίων, τι ψυχική οδύνη είναι αυτή, δεν έχω ιδέα τι γίνεται με τις Πανελληνίες. Αν εγώ σήμερα είδα κάτι και εγώ είδα. Που είπαν ότι θα αναβληθεί λιγάκι και θα μπορεί να δώσει το και μέσα στο καλοκαίρι ή ότι θα πάει μέχρι Σεπτέμβριο. Να πω την αλήθεια, είστε αρκετά άτυχοι. Γιατί όπως και να έχει, θα είναι μια διαδικασία η οποία θα τραβήξει περισσότερο από αυτό που, από τη διαδικασία που είχαμε εμείς. Δηλαδή θα πάρει περισσότερο καιρό. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει, οπότε μην παίρνετε αυτά που σας είπαμε ως δεδομένα. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Ελπίζω να βρεθεί η καλύτερη λύση για όλους σας. Και τώρα βρείτε έτσι το χρόνο να διαβάσετε περισσότερο, ούτως ώστε αργότερα να σας έρθει πιο ομαλά το διάβασμα και για να μην, και να μην μπήξετε στο διάβασμα. Οπότε διαβάστε τώρα που έχετε πιο πολύ χρόνο. Για να είστε λίγο πιο χαλαροί αργότερα. Βλέπω, λέει, μετά την καραντίνα πολλές εγκυμοσύνες. Άβολο. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, ρε φίλε. Εγώ δεν το είχα σκεφτεί. Εγώ δεν σας είπα ότι θα βγουν πολλοί σκορπιοί από το 2020. Oh, no. Ναι, μια χαρά είναι οι σκορπιοί. Ωραίοι άντρες οι σκορπιοί. Συμφωνούμε. Είναι παπάς μας. Δεν εννοούσα αυτό. Άβολο. Τόσο όμορφες κοπέλες και δεν έχετε σχέση, τι τους κάνετε. Άβολο. Τους βασανίζουμε. Αυτό είναι άβολο. Ποιος έχει βάλει, γιαγιά είσαι. Δεν ξέρω, γιαγιά. Εννοείται πως δεν μ' αρέσει, αλλά τον εμπιστεύομαι και το παλεύω. How does that seem to you? Εννοείται πως δεν μ' αρέσει το πράγμα. Δεν της αρέσει, όχι, εννοεί ότι γενικά τον εμπιστεύεται, αλλά δεν της αρέσει αυτό. Δείχνει εμπιστοσύνη, αλλά δεν της αρέσει αυτό. Δηλαδή στην ουσία δεν τον εμπιστεύεται, αλλά κάνει ότι τον αλλά εμπιστεύεται. Αλλά προσπαθεί να τον εμπιστευτεί.
Δεν ξέρω αν προσπαθεί ή αν απλά του δείχνει ότι δεν εμπιστεύεται. Δεν, η εμπιστοσύνη είναι το όχι, είτε την έχει ή την έχει. Δεν υπάρχει διάμεσο στάδιο. Κάποιοι μα την αποπνέουν, κάποιοι άλλοι όχι. Οπότε. Εγώ έχω μία θεωρία πάνω σε αυτό. Ότι αν δεν εμπιστευόμαστε τον άλλον, δεν υπάρχει λόγο να είμαστε μαζί του. Αν όμω δεν τον εμπιστεύεσαι και σου έχει δώσει έτσι κάποια δικαιώματα, δεν αξίζει να είσαι μαζί του. Δηλαδή αυτό είναι μια ταλαιπωρία. Ναι, δεν υπάρχει λόγος να είσαι με κάποιον ο οποίος δεν σε κάνει να νιώθεις σίγουρη. Θα σταματήσουν ποτέ οι κρίσεις άγχους και φόβου? Είμαι τρίτη ηλικίου και αυτή η χρονιά δεν παίζεται. Οι κρίσεις άγχους και πανικού είναι κάτι πολύ περίπλοκο, το οποίο δεν μπορούμε εμείς να το λύσουμε, η αλήθεια είναι. Θα πρέπει να απευθυνθείς σε κάποιον ψυχολόγο. Δεν θέλω να δώσω εγώ κάποια συμβουλή, γιατί μπορεί να είναι λάθος. Εγώ θα πω την άποψή μου περί αυτού. Στο ότι δεν τελειώνει η ζωή σου με τις πανελλήνιες και να αποτύχεις, δεν στο εύχομαι. Μπορείς είτε να ξαναδώσεις είτε να κάνεις κάτι άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρω ότι ακούγεται δύσκολο να το χωνέψεις σε εισαγωγικά, αλλά πραγματικά δεν τελειώνει η ζωή μας εκεί. Καλύτερα να είσαι μέσα σου υγιής και να νιώθεις καλά, παρά να μοχτείς τόσο πολύ για κάτι που στο τέλος σου κάνει κακό. Αυτό είναι. Και ήρθε το delivery. Και είμαι ήρωας και χειροκροτήστε. Λοιπόν, να πω κάτι εγώ τώρα εδώ, σαν μία μικρή παρένθεση. Έχουμε κάνει την παραγγελία μας, έχουμε κάνει την παραγγελία από το Box, not sponsored, και έχουμε γράψει σαν σημείωση ότι θέλουμε ο deliveryς να μας αφήσει το πακέτο έξω από την πόρτα. Αλλά επειδή... Δεν ξέρω. Θες να πας να το δεις. Αλλά επειδή... Όλα για σένα, τελειβερά μου! Επειδή γίνεται αυτό γενικά σε πάρα πολλά σπίτια, οι άνθρωποι δεν παίρνουν πουρμπουάρ, φαντάζομαι, γιατί όλοι πληρώνουμε μέσω κάρτας. Οπότε βάλαμε ένα πιατάκι και γράψαμε ότι έχουμε αφήσει το tip. Οπότε σας προτρέπουμε να κάνετε κι εσείς το ίδιο, γιατί οι άνθρωποι έχουν πάρα πολύ δουλειά αυτές τις μέρες και δεν παίρνουν tips. Οπότε αυτό, παρένθεση. Για να δούμε. Το διαδρόμο, το φως. Oh, cute! Το πήρε? Ναι. Ο Santa Claus. Οι κρέπες μας. Πάνω στο χαλάκι, μέσα στα μικρόβια. Έλα, πάτε. Έναν αργιλένα είχαμε, ρε μαλάκα. Όλη μέρα από παππού, από παππού, θα είχαμε κάνει τεκές. Hey, we're back, niggas. Αυτή είναι η ζωή μου μετά τον κορονοϊό. Και πήρε τον κορονοϊό, αυτή δεν είναι η ζωή μου. Αυτό ήταν όντως ή άλλως. Ωχ, μουράκι μου, μουράκι μου. Μιλάει με την πρώην του τουλάχιστον 2 φορές το μήνα. Έχει αγόρι εκτός Ελλάδος. Η πρώην του. Τι? Άβολο. 2 φορές το μήνα είναι πολύ, παιδιά. Με ενδιαφέρεσαι, καλό είναι. 1 φορά στο δίμηνο, όχι 2 φορές το μήνα. Και παραπάνω θα πω εγώ. Εγώ σας είχα πει και στο άλλο βίντεο ότι θεωρώ ότι γενικά όταν ένας άνθρωπος είναι πολύ σημαντικός στη ζωή σου, είναι λίγο περίεργο να εξαφανίζεται εντελώς μετά για να είσαι ένας ξένος μαζί του. Αλλά πλέον που το έχω σκεφτεί όντας μόνη μου, χωρισμένη δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι καλό εν τέλει αυτό το να έχεις επαφές. Ίσως χρειάζεται να έχεις μία... Χρειάζεται. Ίσως καλό είναι να έχεις μία επαφή, αλλά όχι συνέχεια. Δηλαδή αυτό δεν βοηθάει σε κάτι. Δεν είστε κολλητοί. Δεν ήσασταν φίλοι. Καν φίλοι. Και σπάσατε. Δηλαδή εντάξει. Να έχεις... Εγώ δεν το θεωρώ καθόλου κακό 2 πρώην να έχουν επαφή, απλά να είναι... φυσιολογική σε εισαγωγικά. Εντάξει, το φυσιολογικό το ορίζει ο καθένας όπως θέλει. Αλλά εγώ πιστεύω ότι 1 φορά στο δίμηνο θα τα κάνει πιο νορμάλ από το 2 φορές το μήνα. 2 φορές το μήνα εγώ μιλάω με φίλες μου. Ναι. Μου απαντάει σε Instagram stories αρκετά συχνά, αλλά από κοντά δεν μου μιλάει σχεδόν καθόλου. Κότα. Οι περισσότεροι άντρες είναι έτσι. Είναι λίγο αν με ρωτάς. Γενικά δεν έχουν πολύ θάρρος, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι γίνεται με τη νέα γενιά. Δεν θα μιλήσω. Αλλά δεν έχουν πολύ θάρρος να έρθουν και να σου μιλήσουν. Δώστε εσύ το πράσινο φως για να δει ότι ενδιαφέρεσαι. Γιατί αυτός μπορεί να φοβάται την απόρριψη. Οπότε αν του δείξεις ότι δεν θα πάρει απόρριψη από σένα, δεν θα φάει απόρριψη, νομίζω ότι θα έρθει. Ναι. Εσείς τι λέτε αρχικά? Με αυτόν ή μόνο μιλάτε με μηνύματα? Βλέπονται. Αφού σου λέτε δεν πλησιάζει καθόλου από κοντά. Αμα, αυτό είναι λίγο...
ερωτικό. Μήπως να του πεις έτσι λίγο με πιο φαν και χαριτωμένο τρόπο ότι εντάξει όμως, okay, γιατί να μιλάμε από το Instagram και από κοντά να μην μιλάμε. Εκτός είχαμε δει αυτό το βίντεο και από αύριο αρχίζει να σου μιλάει. Νομίζω ότι εγώ θα έλεγα και κάτι τέτοιο, ούτως ώστε να τον κάνω λίγο, να το ταρακουνήσω. Αγαπώ τη μοναξιά μου, αγαπώ να μένω σπίτι, α και δεν είμαι καταθλιπτική. Είσαι το πρόσωπο του κοροναϊού. Έχω να σου. Είναι η εποχή σου αυτή την περίοδο. Μη κορονοϊός 2020. Εγώ να ξέρεις, προετοιμαζόμουν εδώ και μήνες για αυτή την περίοδο. Ναι. Μάζεψες μακαρόνια. Όχι. Όχι, ούτε καλή τουαλέτα. Αλλά ήμουν με το λάπτοπ μου αγκαλιά καθημερινός και ανυπερθέτως. Μου αρέσει ένα παιδί, αλλά ντρέπομαι να βγούμε και το αποφεύγω. Γιατί άρα σου να λέει να βγείτε και εσύ στον απορρίπτης. Και γιατί ντρέπεσαι. Μήπως δεν σου αρέσει αρκετά. Είναι ντροπαλή. Αυτή είναι πολύ φίλη. Πόσο ντρέπεται. Όχι. Πολύ ντροπή η Ιωάννα μας. Γιατί ντρέπεται. Μπορείτε να βγείτε πρώτη φορά στο Skype. Να κάνετε μια κλίση. Τέλειο, μέση λύση. Θα είναι πιο άνετο. Πολύ καλό. Λοιπόν, η Δέσποινα Αποστολίδου ρωτάει, δεν ξέρω τι σειρές να δω. Εδώ είμαι εγώ για σένα. Λοιπόν, η number one σειρά για μένα όλων των εποχών, την οποία τη λατρεύω, αν και δεν μου άρεσε αυτό το είδος, είναι το Game of Thrones. Άλλες πάρα πολύ ωραίες σειρές είναι το Narcos, είναι το La Casa de Papel. Είναι... έχω δει τόσες πολλές, είναι τα φιλαράκια προφανώς. How I Met Your Mother, παιδιά. How I Met Your Mother. Θέλω να γίνει ένα beef εδώ πέρα. Ναι, δεν μ' αρέσει. Εγώ σήμερα είχα... Όχι, είμαστε friends, εμείς οι δύο εδώ όχι, πέρα μέσα. Όχι, σήμερα είχα μια συζήτηση με μια κοπέλα και γύρισε και μου είπε ότι εγώ προτιμώ χίλιες φορές το How I Met Your Mother, τα φιλαράκια. Sorry guys. Αυτή είναι κάποιος σημαντικός άνθρωπος που πρέπει να... Ναι. Ναι. Είναι πάρα πολλές οι σειρές, οι οποίες δεν μου έρχονται τώρα στο μυαλό, αλλά μπορώ να σας τις γράψω από κάτω, έχω δει άπειρες σειρές. Σίγουρα ξεχνάω βασικές που μου αρέσουν. Βγήκα χθες με το αγόρι μου, ήμουν ζεστή και με έδιωξε επειδή νομίζει ότι έχω τον κορονοϊό. Ο Χριστός και η Παναγία. Αρχικά γιατί βγήκατε και δεν μπήκατε. Ήμουνα ζεστή και με έδιωξε. Φύγε από εδώ. Μωρό μου, είσαι πολύ θερμή σήμερα, μωρό μου. Πώς ήθελα να σου πει κάτι άλλο και εσύ το παρεξήγησες. Μου αρέσει, δείχνει ενδιαφέρον, αλλά δεν ξέρω αν είναι φιλικό. Το ξέρω δύο μέρες. Άμα σου στέλνει, πιστεύω ότι δεν είναι για πολύ φιλικό, ρε παιδιά. Δηλαδή, δύο μέρες όμως την ξέρει. Πόσες φορές θα τις έχει στείλει για να έχει βγάλει συμπέρασμα. Ναι, αλλά πιστεύω ότι οι άντρες δεν έχουν καμία για το, το καταλαβαίνουμε. Θες να μας καταστήσεις ένα μηνυματάκι σε καμιά εβδομαδούλα να δεις τι παίζει. Το καταλαβαίνουμε νομίζω πότε κάτι θέλει. Δύο μέρες, περίμενε, είμαστε σε καραντίνα δύο μέρες. Περίμενε, πού το διώνεις δύο μέρες. Αυτά λοιπόν, αυτές ήταν οι ερωτήσεις σας, οι απορίες σας, τα ερωτικά σας δράματα και τα... οι προβληματισμοί σας, εν πάση περιπτώσει. Ελπίζουμε να βοηθήσαμε, ελπίζουμε να περάσετε πολύ ωραία το χρόνο σας. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα πάρει αυτό το βίντεο, ελπίζω όχι πάρα πολύ, αλλά ελπίζω να περάσετε ωραία το χρόνο σας αυτόν. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ναι, θέλουμε να μας στείλετε ιδέες γενικά για άλλα βίντεο τα οποία θα θέλατε να δείτε από μένα έτσι κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού μας. Για να περάσει ωραίο ο χρόνος μας. Μέχρι τότε, μέχρι το επόμενο βίντεο, μην ξεχάσετε να με βρείτε σε Instagram και Facebook. Επίσης να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να κάνετε και ένα like και να μας γράψετε κάτω στα σχόλια και ιδέες για επόμενα βίντεο, αλλά και όλα τα προηγούμενα τα οποία σας ζήτησα να μου σχολιάσετε. Αυτά λοιπόν από εμάς. Φιλάκια πολλά και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.